Πάμε τώρα στο αυτοδιοικητικό δελτίο με τη Ματίνα Πολυχρόνη. Καλώς μας ήρθες και πάλι. Καλώς σας βρήκα ξανά. Σε ακούμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Νέα παράταση λοιπόν έως τις 15 του μήνα από την περιφέρεια Αττικής στην προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία. 10 εκατομμύρια ευρώ δίνει το Υπουργείο Εσωτερικών για τα Δημοτικά Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ως έκτακτη πρόσθετη οικονομική στήριξη. Οι προϋποθέσεις και διαδικασία εισαγωγής στο πρόγραμμα διοικητικής επάρκειας για δημόσιους και διοικητικούς υπαλλήλους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθορίστηκαν με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Μάκη Βορύδη. Συνεχίζεται και τον Οκτώβριο στον Δήμο Σαρονικού το πρόγραμμα ανταποδοτικής ανακύκλωσης The Green City. Οι πολίτες κάθε Δευτέρα και Τετάρτη μπορούν να ανακυκλώνουν και να επιβραβεύονται με πόντους στα κινητά πράσινα σημεία που βρίσκονται σε διαφορετικές γειτονιές. Η ημέρα θετικής ενέργειας και άσκησης Revival έρχεται στον Δήμο Κηφισιάς την Κυριακή 3 του μήνα, ένα πλούσιο και δωρεάν πρόγραμμα για την ενδυνάμωση του σώματος και τη δημιουργική απασχόληση παιδιών περιμένει μικρούς και μεγάλους από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα σε γνωστό ξενοδοχείο της Νέας Ερυθρέας. Μουσική, χορό, θεατρικές παραστάσεις αλλά και βιβλία για τον ποντιακό ελληνισμό περιλαμβάνει το ποντιακό τριήμερο στην Καλλιθέα, στον χώρο εκδηλώσεων Ματζαγριωτάκη και Σπερίδων αλλά και στην Δημοτική Πινακοθήκη. Και κλείνοντας, όταν δεν πάνε τα παιδιά στο μουσείο, πάει το μουσείο στα παιδιά. Φαίνεται πως σκέφτηκε η ομάδα του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου, η οποία δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τον χώρο και την ιστορία του μέσα από μια συναρπαστική βαλίτσα. Μέσα λοιπόν από εκπαιδευτικό υλικό και δημιουργικές δραστηριότητες που περιλαμβάνει η βαλίτσα, στόχος είναι τα παιδιά 8-12 ετών να έρθουν σε επαφή με το παλιό εργοστάσιο Φωταερίου, το οποίο έδινε ενέργεια στην Αθήνα για 130 χρόνια. Και με αυτή λοιπόν την είδηση κλείνουμε το αυτοδιοικητικό δελτίο.